Έντονα καιρικά φαινόμενα με χιονοπτώσεις στα ορεινά και ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν από τα ξημερώματα τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα από το πρωί χιονίζει στην πόλη της Φλόρινας και σε περιοχές του νομού. Οι αστυνομικές αρχές συνιστούν τους οδηγούς να χρησιμοποιούν αλυσίδες για τις μετακινήσεις τους. Το θερμόμετρο στην πόλη της Φλόρινας δεν ξεπερνά τον 1 βαθμό Κελσίου, στην Καστοριά τους 5 βαθμούς και στην Κοζάνη τους 2. Σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουν σημειωθεί βροχοπτώσεις, αναμένεται να γίνουν μέτριες ή προοδευτικά ισχυρές, ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες. Σύμφωνα πάντως με τους μετεωρολόγους, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει καταγραφεί φαινόμενο χιονόπτωσης στη Δυτική Μακεδονία κατά τον μήνα Απρίλιο. Σύμφωνα επίσης με τους μετεωρολόγους, τα έντονα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν σε όλη τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, κυρίως της Δυτικής και της Στερεάς, πάνω από τα 1200 μέτρα. Νότιοι άνεμοι 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Κατά τόπους ισχυρές αρχικά στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα πέσουν χιόνια από το απόγευμα στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά, από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από το Μεγάλο Σάββατο και έπειτα.